Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα κρίσιμο Σαββατοκύριακο διανύουμε που αποτελεί και το crash test για την όλη κατάσταση με το λεγόμενο άνοιγμα των δραστηριοτήτων. Η απελευθέρωση με μέτρο των διαδημοτικών μετακινήσεων έρχεται να δώσει μία ανάσα στους πολίτες. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα το ποιες θα είναι οι συνέπειες της διασποράς και αν τελικά αυτοί και οι επόμενες προσεγγίσεις δώσουν μία ανάσα στην πίεση την οποία καθημερινά δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα κρούσματα δείχνουν να σημειώνουν μια σταθεροποίηση στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ το βασικό ερωτηματικό είναι οι ασυμπτωματικοί φορείς. Αγωνία μέρα με την ημέρα σε αυτό το τρίτο κύμα της πανδημίας στο οποίο βρισκόμαστε. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αποτύπωση του αριθμού των κρούσματων, με την εικόνα στην Πελοπόννησο να παρουσιάζει μειωτικές τάσεις. Είναι αυτή τη στιγμή σχετικά πτωτική, αντίστροφα με αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει όμως μια αυξημένη συνέχεια, ας πούμε, μεγάλη δυναμική στην Κορινθία, η οποία δεν βλέπουμε να αντιστρέφεται. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι γυτνιάζει και με την Αττική και με την Αχαΐα, που επομένως εκ των πραγμάτων θα έχει μια και κόπωση και αύξηση των κρουσμάτων. Το θέμα είναι ότι δουλεύει πάρα πολύ οι κινητές μονάδες υγείας. Έχουν αυξήσει πάρα πολύ, να ξέρετε, τα τεστ τον τελευταίο καιρό. Και αυτό είναι το μείζον, ότι μπορούμε όλοι μαζί, παρόλη την αύξηση των κρουσμάτων και παρόλη αυτές τις μικρές πτωτικές τάσεις που είναι, να είμαστε αισιόδοξοι ότι με προστασία πάντοτε μπορεί ίσως μετά από 15, όπως λέω, μέρες, 20 μέρες, δεν είμαι αισιόδοξος για τις επόμενες άμεσα μέρες, αλλά μετά από 2 εβδομάδες με 3 να έχουμε μια ανάσχεση του φαινομένου, κυρίως το θέμα των νοσηλειών ή το θέμα των θανάτων και φυσικά το θέμα των COVID. Μην υποτιμάμε ότι 85-87% των κλινών COVID πανελλαδικά είναι κατηλημένες. Η πίεση στις νοσηλευτικές δομές της Πελοποννήσου είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αυτή τη στιγμή η κλινική μας νοσηλεύει 19 ασθενείς και η ΜΕΘ είναι πλήρης, έχει 4 ασθενείς, οι οποίοι οι 3 εξ αυτών έχουν διακομιστεί από γύρω περιοχές. Υπάρχει μια ανησυχία, θα σας έλεγα, σε εμάς, γιατί βλέπουμε ότι, παρότι πιστεύαμε ότι θα υπάρχει μια κάμψη, βλέπουμε ότι τα περιστατικά δεν έχουν κάμψη. Μπορεί να έχουμε μια κάμψη στους νοσηλευόμενους, αλλά στην κοινότητα πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά συμπτωματικά κρούσματα. Η εικόνα λοιπόν της διασποράς στην κοινότητα είναι το κρίσιμο ζητούμενο. Προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται και οι αναγωγές στις μετρήσεις των λυμάτων. Τα λύματα ήταν ακριβώς τον ίδιο αριθμό που βλέπουμε. Δεν βλέπουμε δηλαδή μια μείωση των λυμάτων και στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι, που ξέρετε τα παρατηρούμε, ήταν σχεδόν, πώς να σας το πω, τα νούμερα ίδια. Στην Τρίπολη υπάρχει μια πτωτική τάση και δυστυχώς υπήρχε μια αύξηση στην Σπάρτη, η οποία ήταν σε μηδενικό και είναι κατώτερη από τις άλλες. Παράλληλα, είναι σημαντικό, όπως επεσήμανε και ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, πως επεκτείνεται και στην Πελοπόννησο το πρόβλημα που έχει να κάνει με την έρευνα για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού. Με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ξέρετε, είναι το πιο καλό ερευνητικό εργαστήριο που έχουμε, με το θέμα των μεταλλάξεων. Ήδη λοιπόν στην περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τους διοικητές των νοσοκομείων, με τη διοίκηση, έγινε μια πρώτη συνάντηση με τον διευθυντή του εργαστηρίου, τον ακαδημαϊκό, τον διεθνούς φήμες ακαδημαϊκό, τον κύριο Θάνο, και θα έχουμε πλέον και μια αποτύπωση των μεταλλάξεων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Κρίσιμο λοιπόν το Σαββατοκύριακο για τα επόμενα βήματα, έτσι όπως εξελίσσεται, και πάμε εμείς να σχολιάσουμε αυτήν την εικόνα μαζί με τους συναδέλφους, την Ελένη την Παρασκευοπούλου από την Αχαΐα και τον Σπύριο του Παπαδάκη από την Κορινθία. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με την Ελένη, η οποία για μία ακόμη φορά βρίσκεται σε μία περιοχή που καταγράφει τριψήφιο αριθμό κρούσματων και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και πολύ μεγάλο άγχος για το τι πρόκειται να γίνει από τη Δευτέρα και μετά. Έντονες αντιδράσεις και για το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Τελικά θα ανοίξει ή όχι τη δραστηριότητα αυτή? Δεν θα ανοίξει στην περιοχή μας, όπως όλα δείχνουν, η δραστηριότητα του λιανεμπορίου. Είναι πραγματικά έντονες οι αντιδράσεις και αυτό γιατί είχε ανακοινωθεί ότι θα ανοίξει και η περιοχή μας και τελευταία στιγμή πάρθηκε πίσω αυτή η απόφαση. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι έμποροι είχαν ετοιμάσει τα καταστήματά τους. Υπάρχει απογοήτευση. Τώρα τι ακριβώς έχουν αποφασίσει? Καταρχήν, αύριο στην Πάτρα θα βρίσκεται ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στο δημοσιογραφικό
Δημαρχείο και στη συνέχεια στο Επιμελητήριο της Πάτρας. Οι έμποροι θα βρεθούν εκεί για να διαμαρτυρηθούν και η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι παρότι υπάρχει απόφαση να μην ανοίξει το λιανεμπόριο στην περιοχή, τα εμπορικά καταστήματα σε μία μορφή αντίδραση, θα λέγαμε, θα ανοίξουν, θα έχουν ανοιχτά τα καταστήματα, δεν θα δέχονται πελάτες και θα έχουν απ' έξω από τα καταστήματά τους μαύρες σημαίες και κηδιόχαρτα, τα οποία μάλιστα ήδη έχουν εκτυπωθεί. Είναι μία μορφή αντίδρασης. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος, ο εμπορικός κόσμος στην περιοχή, αλλά και ο κόσμος γενικότερα. Τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να μπορούν να κινούνται οι πολίτες σε διαδημοτικές μετακινήσεις, γιατί αρχικά είχε ακουστεί ότι τελικά ούτε διαδημοτικές μετακινήσεις θα μπορούμε να κάνουμε. Η περιοχή, ωστόσο, δράζει, είναι μια πραγματικότητα και σήμερα τριψήφιος ο αριθμός των κρουσμάτων. Συγκεκριμένα είχαμε 108 νέες μολύνσεις το τελευταίο 24ωρο, αλλά αυτό που προβληματίζει και φτάσαμε σε αυτές τις αποφάσεις είναι ότι η ΑΧΑΙΑ δεν έχει πέσει από τριψήφιο νούμερο εδώ και δύο περίπου εβδομάδες, με μερικές μόνο εξαιρέσεις, ημέρες που δεν γίνονται πολλά τεστ. Είμαστε στην ένατη εβδομάδα σε σκληρό lockdown και όπως φαίνεται η διασπορά συνεχίζεται. Η κατάσταση δε στα νοσοκομεία της περιοχής μας, τόσο στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, όσο και στο νοσοκομείο του Ρίου, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μιλάμε για εφιαλτικές εφημερίες. Περισσότεροι από 220 ασθενείς νοσηλεύονται σε κλινικές και ΜΕΘ. Η ΜΕΘ είναι κυριολεκτικά μετρημένες στα δάχτυλα, οι κενές ΜΕΘ, ενώ υπήρχαν και κάποιες μέρες μέσα στην εβδομάδα όπου είχαμε μόλις μία κλίνη ΜΕΘ ελεύθερη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί έχει δημιουργήσει απογοήτευση. Το νοσοκομείο, το σύστημα υγείας πιέζεται, από την άλλη πιέζονται και όλοι οι επαγγελματίες που παραμένουν κλειστοί και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα εκρηκτικό μείγμα αυτή τη στιγμή για την περιοχή. Γι' αυτό και μιλάμε για ένα κρίσιμο Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον και σε ό,τι έχει να κάνει με τα υγειονομικά δεδομένα, αλλά κυρίαρχα σε ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, καθώς τη Σπύρου ήταν λίγο οξύμορο το γεγονός ότι είδαμε στα ύψη τα κρούσματα, άνοιγμα δραστηριοτήτων. Χαμηλά τα κρούσματα, έκλεισαν οι δραστηριότητες. Τώρα προφανώς οι ειδικοί μιλούν για ένα διαφορετικό, για μια διαφορετική προσέγγιση που έχει να κάνει με το να λιγοστέψουν τα επικίνδυνα σημεία συγχρονισμού και να ανοίξει, έτσι, να δοθεί μια ανάσα στον κόσμο προκειμένου να καταφέρει να βρεθεί και σε άλλους χώρους. Θα το δούμε, θα κριθεί προφανώς μέσα σε αυτές τις δύο ημέρες αλλά και το επόμενο διάστημα. Θέμη, θα λέγαμε ότι σε κάθε περίπτωση όταν πήραν την απόφαση οι κυβερνώντες, το Μέγαρο Μαξίμου, να ακολουθήσουν κατά γράμμα τις οδηγίες των λοιμοξιολόγων και τότε που βλέπαμε 300 κρούσματα, 200 κρούσματα, 400 κρούσματα, ελήφθη η απόφαση να κλείσει το λιανεμπόριο. Είναι μια απόφαση η οποία μάλλον αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι υπουργοί γενικότερα στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν μετανιώσει που την έλαβαν, που την πήραν. Και αυτό διότι φάνηκε ξεκάθαρα μέσα στους επόμενους μήνες ότι πρώτον δεν μπορούσε να ελεγχθεί ο κόσμος. Δεύτερον, όσο περνούσε ο καιρός, όχι μόνο δεν δημιουργείται ένα ψυχολογικό βάρος σε ολόκληρη την κοινωνία, αλλά άρχισε να δημιουργείται και ένα δυσβάστακτο οικονομικό βάρος. Αυτό λοιπόν όταν το έβαλαν στη ζυγαριά, μέχρι ενός σημείου η ανθρώπινη, ας το πούμε έτσι, το να προστατεύσουμε την κοινωνία, η ζυγαριά πάντα έγερνε προς αυτό το σημείο. Τώρα όμως που έχουμε φτάσει στο εξής σημείο και πρέπει να το δούμε λίγο ρεαλιστικά, και αυτό προσπάθησαν να κάνουν και στην κυβέρνηση, είδαν ότι πρώτον δεν μπορούν να ελέγξουν τον κόσμο. Δηλαδή πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, και νομίζω ότι είναι ρητορική η ερώτηση, ποια είναι η διαφορά το να πηγαίνει ο κόσμος να πίνει καφέ σε διάφορα σημεία στις πόλεις από το να συγκεντρώνεται, παραδείγματος χάρη, μια και έχουμε και την καλή συνάδελφο την Ελένη από την Πάτρα, στα σκαλιά του Αγίου Νικολάου. Νομίζω ότι το δεύτερο είναι πολύ χειρότερο. Όλος ο κόσμος πήγαινε σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν υπήρχε διάχυση του κόσμου. Άρα λοιπόν τα κρούσματα όχι μόνο δεν σταθεροποιούνταν, όχι μόνο δεν μειώνονταν, αυξάνονταν και μάλιστα αυξάνονταν με ρακδαίο ρυθμό. Βάζοντας στη ζυγαριά λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα και βάζοντας και κάτι ακόμα, την οικονομία. Έχουν λιώσει οι έμποροι. Έχουν πλέον
Όσοι ασχολούνται με την εστίαση δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Μας τα περιγράφεις και απόψε και μας τα προσεγγίζεις και στην εκπομπή σου, έτσι, και υπό αυτήν την διάσταση. Ανάμεσα έχουμε δύο συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Η μία είναι με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Νομού Κορινθίας, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου. Να. Και μάλιστα μας είπε ότι όντως στην Πάτρα είναι σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση οι έμποροι. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι όταν τους ενημερώνεις, όταν υπάρχει όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, υπάρχουν οι διαρροές, υπάρχουν δηλώσεις από την κυβερνητική εκπρόσωπο ότι τη Δευτέρα θα ανοίξει το λιανεμπόριο. Και μέσα στην εβδομάδα υπήρξε και επίσημη απόφαση ότι θα ανοίξει το λιανεμπόριο. Οι άνθρωποι μπήκαν σε μια διαδικασία να πληρώσουν μεροκάματα για να ξαναφτιάξουν τα μαγαζιά, να πάρουν εμπορεύματα. Έδωσαν δηλαδή και χρήμα, αλλά σπατάλησαν και χρόνο. Δεν μπορεί λοιπόν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ενώ περιμένεις πώς και πώς τη Δευτέρα να ανοίξεις, να ανακοινώνεται τελείως ξαφνικά ότι στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη τα μαγαζιά θα παραμείνουν κλειστά. Και είναι απόλυτες το οξύμορο είναι σε αυτή την περίπτωση ότι η Αθήνα ανοίγει, έτσι. Και γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη οργή. Όταν η Αθήνα, τα νοσοκομεία της Αθήνας δεν μπορούν να νοσηλεύσουν όλους τους ασθενείς, είναι τόσο άσχημη η κατάσταση. Σου λέει, εμείς εδώ τελικά κλειστοί, μας βάλετε να ετοιμαστούμε, να σπαταλήσουμε χρήματα, όπως λέει και ο συνάδελφος, και ξαφνικά μας ανακοινώνεται ότι στο βαθύ κόκκινο δεν θα ανοίξετε. Δεν ξέρετε ότι είναι βαθύ κόκκινο. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτουν οι έμποροι στην Πάτρα. Πρώτα απ' όλα, εάν προσπαθήσουμε να βρούμε έρευνες ή στατιστικά στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβαινε όταν ήταν ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα, όταν ήταν ανοιχτό το λιανεμπόριο, εάν υπήρχε διασπορά του κορονοϊού μέσα στα καταστήματα, θα δούμε ότι τέτοιες έρευνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν αποδεικνύεται πουθενά ότι μέσα σε ένα κατάστημα μπορεί να υπάρξει διασπορά του κορονοϊού. Και μπορώ ξέρετε να σου πω, για ποιο λόγο. Σπύρο, ότι το αντίθετο μάλιστα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά την σωστή συμπεριφορά των επαγγελματιών και αναφέρομαι στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, σε αυτούς τους ανθρώπους της καθημερινότητας, της αγωνίας, της ανησυχίας, όλο αυτό που ζουν, που προσαρμόστηκαν πάρα πολύ γρήγορα σε όλα τα απαιτούμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και είδανε τους πολίτες με την, να το πω έτσι, όχι με την εμπορική διάσταση, αλλά πάνω απ' όλα με την κοινωνική διάσταση, να τους εξυπηρετήσουν. Και το είδαμε και αυτό καθ' όλη την προηγούμενη διάρκεια της πανδημίας, το πρώτο κύμα της πανδημίας, αλλά και στη συνέχεια. Οι καταστηματάρχες δεν θέλουν τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το να μπει ο κόσμος μέσα στο μαγαζί τους, να ψωνίσει και να βγει ακριβώς όπως μπήκε. Υγιής δηλαδή. Από εκεί και έπειτα λοιπόν ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι μπορούν να υπερασπιστούν και τους εαυτούς τους και βεβαίως να προφυλάξουν τα μαγαζιά τους. Μην είμαστε τώρα, δηλαδή μην φτάνουμε τελείως στο άλλο άκρος. Θεωρώ και τουλάχιστον μιλώντας και συνομιλώντας με πάρα πολλούς υπουργούς, αυτό είναι το οποίο μου λένε. Ήταν μια λάθος επιλογή. Πριν από κάποιους μήνες κάναμε μια λάθος επιλογή. Την πληρώνουμε τώρα. Οφείλουμε να τη διορθώσουμε αυτή την επιλογή. Αλλά βεβαίως και πάλι ήταν πολύ άγαρπο αυτό το οποίο έκαναν Παρασκευή μεσάνυχτα για τις δύο αυτές περιοχές. Περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις και με την παρουσία του κύριου Πέτσα αύριο στην περιοχή της Πάτρας, αλλά πολύ περισσότερο νομίζω ότι θα υπάρχουν και άλλα δεδομένα ίσως από την Δευτέρα. Πριν σας ευχαριστήσω και τους δύο, Σπύρο, περιμένουμε και την συνέντευξη με αδημονία, έτσι, και του κυρίου Λίκου Ρέτζου, ο οποίος αναφέρεται σε μια σειρά από ζητήματα αγροτικού χαρακτήρα και όχι μόνο εξυγχρονισμού του οργανισμού, αλλά και αποζημιώσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο απόψε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μένουμε εμείς πάντως στην κατεύθυνση που συζητούσαμε με τους εκλεκτούς συναδέλφους για να εξειδικεύσουμε λίγο επάνω στα όσα εφαρμόζονται. Σε ένα άλλο λοιπόν μείγμα μέτρων και περιορισμού βρισκόμαστε, με πιο χαλαρό πλαίσιο, με στόχο να αποφευθεί ο συγχρονισμός που είχε παρατηρηθεί. Έτσι, οι ειδικοί σημειώνουν πως δεν είναι άνοιγμα, αφού δεν τελειώσαμε με την πανδημία, αλλά αποφυγή των επικίνδυνων σημείων συγκέντρωσης. Αισιοδοξία υπάρχει πως εφόσον υπάρξει μια τήρηση των μέτρων προστασίας, μπορούμε να πάμε σε ένα διαφορετικό Πάσχα και σαφώς σε ένα κατά πολύ καλύτερο καλοκαίρι. Οι αποφάσεις που λήφθησαν από την κυβέρνηση δεν έχουν στόχο το απόλυτο άνοιγμα, αλλά μία άλλη κατεύθυνση. Εκείνη που έχει να κάνει με τον μηχανισμό μείωσης των επικίνδυνων επαφών. Όμως πρέπει να δίνουμε το σωστό μήνυμα. Δεν ανοίγουμε. Ανακατευθύνουμε τις επαφές σε λιγότερο επικίνδυνες επαφές. Αύριο ανοίγει
η διαδημοτική, για παράδειγμα, μετακίνηση. Δεν είναι ο στόχος να φύγω από την πλατεία όπου υπάρχει συνωστισμός και να πάω στην πλάζ να δημιουργήσω συνωστισμό στην πλάζ. Ο στόχος είναι να απλωθούμε εδώ στην Αττική, για παράδειγμα, σε όλες τις πλάζ. Ο κόσμος να μπορεί να απλωθεί σε όλο τον νομό. Το να φύγει από μια πλατεία της Καλαμάτας και να πάει σε μια παραλία της Καλαμάτας να διοργανώσει πάρτι, είναι εγκληματικό. Είναι λάθος μήνυμα. Δεν τελειώσαμε, δεν λύθη το πρόβλημα ώστε να πάμε να κάνουμε το beach party μας με μουσική, αγκαλιές και τραγούδια, αυτό που θα θέλαμε δηλαδή. Αυτό θα γίνει το καλοκαίρι μάλλον. Θέλουμε λοιπόν τώρα να απλωθεί ο κόσμος, να αραιώσει, έτσι ώστε να μειωθεί η μεταδοτικότητα. Αυτός είναι ο στόχος αυτών των μέτρων. Δεν είναι το ανοίγουμε. Είναι λάθος να λέμε ανοίγουμε, γιατί στην ψυχολογία των ανθρώπων το ανοίγουμε σημαίνει το λήξαμε το πρόβλημα. Ο καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ, Θεοδόρος Βασιλιακόπουλος, υπογράμμισε παράλληλα πως οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί το επόμενο διάστημα. Στο τέλος του Απρίλιο, αρχές Μάη, τα εμβόλια θα έχουν λειτουργήσει πολύ περισσότερο. Ταυτόχρονα, η ανοσία του πληθυσμού που έχει αποκτηθεί με φυσικό τρόπο, με τη λίμωξη δηλαδή, επειδή πολύ περισσότεροι νοσούν, θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Να σας πω τώρα, έχουμε 270.000 διαγνωσμένα κρούσματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην Ελλάδα πρέπει να έχουν νοσήσει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι με ήπιους υπολογισμούς, με συντηρητικούς υπολογισμούς. Αν βάλετε και αυτούς που θα έχουν εμβολιαστεί, που θα είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια, θα φτάσουμε περίπου σε ένα 40% εμβολιαστική κάλυψη τον Απρίλιο. Όταν, τέλος Απρίλιο, όταν θα έχει ανέβει και η θερμοκρασία, που είναι ένας βασικός σύμμαχος. Άρα, λίγο να προσέξουμε τώρα και να μην κάνουμε τρελά πράγματα. Ένα 10% να βελτιωθεί ο καθένας από εμάς το πόσο τηρεί τα μέτρα. Η επιδημία θα βελτιωθεί ένα 20-25%. Θα περάσουμε τη δύσκολη περίοδο που είναι 1-2 εβδομάδες που πιέζεται τρομερά το σύστημα. Θα υπάρξει μετά αποκλιμάκωση. Θα κάνουμε ένα αξιοπρεπέστατο Πάσχα και πιστέψτε με, το καλοκαίρι θα είναι τελείως διαφορετικό. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και να επιστρέψουμε σε αυτό υπό μία άλλη προέκταση σε λίγο. Δεν αποτελεί μακρινή στόχευση, αλλά πραγματικότητα. Και η Ελλάδα ήδη μετατρέπεται σε ένα σημείο αναφοράς για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές του Hollywood. Σε όλη αυτή την προσπάθεια που έχει έντονα το άρωμα της Πελοποννήσου, αφού γυρίσματα θα γίνουν εδώ, το ΕΚΟΜΕ έχει συντελέσει σημαντικά. Και πλέον κορυφαίοι αστέρες αναμένονται το επόμενο διάστημα στην περιοχή μας. Η Ελλάδα γίνεται πρωταγωνίστρια σε μεγάλες χολιγουντιανές και όχι μόνο παραγωγές. Πριν από λίγο καιρό θα έμοιαζε με κάτι αδιανόητο, αλλά πλέον με οργανωμένο τρόπο έγινε και γίνεται χειροπιαστή πραγματικότητα. Και αυτό χάνει σε μια σειρά από σημαντικές προσπάθειες που εξελίχθηκαν και εξελίσσονται, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή στις οπτικοακουστικές παραγωγές, με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας να παίζει τον πλέον καθοριστικό ρόλο. Αυτό είναι προϊόν μιας δουλειάς, η οποία τώρα απλά αρχίζει και φαίνεται το αποτέλεσμα. Ειδικά την περσινή χρονιά, εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, εμείς όχι απλά δεν κλείσαμε σαν εταιρεία, αλλά σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις διεθνώς και προσαρμόσαμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά διεθνώς και ειδικά στην Ευρώπη. Κάναμε δύο πολύ σημαντικές τροποποιήσεις με τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη, μία το καλοκαίρι και μία το Δεκέμβριο, όπου βελτιστοποιήσαμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πλέον άμεσα είδαμε αποτέλεσμα. Και τι να πει κανείς αν δει για παράδειγμα τους αριθμούς. Περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ είναι το πρώτο μέρος από τις επερχόμενες ταινίες Made in Greece, όπως είναι αυτή της Disney που αφορά στη ζωή του Γιάννη Αντετοκούμπου με τίτλο Greek Freak, γυρίσματα της οποίας θα γίνουν και στην Πελοπόννησο. Εμείς αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε την Disney στην Ελλάδα, η οποία στείνει την παραγωγή της, τη βιογραφία του Αντετοκούμπο, την παιδική του και εφηβική του ηλικία μέχρι που έφυγε στο NBA. Η Πελοπόννησος θα έχει την δική της θεμητική αναφορά. Καθώς δεν είναι μόνο το Greek Freak, εκεί όπου την σφραγίδα του βάζει ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος με την Φάλιρο Χάους, αλλά έρχονται και άλλες δυνατές κινηματογραφικές συγκινήσεις. Μα θα γίνουν γυρίσματα και στην Πελοπόννησο. Το Greek Freak, η ταινία του Αντετοκούμπου, το οποίο πρέπει να πω ότι θα φτάσει κοντά τα 25 εκατομμύρια ευρώ budget στην Ελλάδα, είναι το ποσό αυτό είναι εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα έως σήμερα. Τέτοια δαπάνη για κινηματογραφική ταινία στην Ελλάδα. Θα κάνει γυρίσματα στην Αττική, στην Πελοπόννησο και στη Βιωτία, στη Θήβα. Θα κάνει και εξωτερικά γυρίσματα και εσωτερικά σε στούντιο μεγάλο στην Αττική.
γυρίσματα από το Μάιο και μετά. Η Πελοπόννησος φέτος έχει την τιμητική της, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε του Daniel Craig το Knives Out, που είναι το sequel της πρώτης ταινίας, σε σκηνοθεσία Ryan Johnson. Ο Ryan Johnson έγινε γνωστός από το προτελευταίο Star Wars. Είναι ένας πολύ γνωστός Αμερικάνος σκηνοθέτης που έχει κάνει πάρα πολλά blockbusters. Η ταινία αυτή είναι μια ταινία δράσης, μυστηρίου και λίγο comedy. Όλα στην Πελοπόννησο, στο Πορτοχέλη. Μάλιστα, ο Ντάνιελ Κρέγκ θα κάνει και διακοπές στην Ελλάδα μετά τα γυρίσματα. Ξέρω ότι νομίζω ότι έχει κλείσει στις Πέτσες και δεν ξέρω πού αλλού θέλει να πάει. Συνολικά 15 με 18 διεθνείς παραγωγές θα ξεκινήσουν γυρίσματα μέσα στο 2021 στη χώρα μας, οι οποίες αναμένεται να αφήσουν ένα πραγματικά μοναδικό αποτύπωμα. Η Ελλάδα έχει ξεφύγει. Αυτό μας το είπαν και οι άνθρωποι του Netflix, με τους οποίους μιλάμε συνέχεια. Το πρώτο πράγμα που μου είπαν μιλάγαμε για τα κίνητρα και τους τα έκανα παρουσίαση, μου είπαν πάνω πρέπει να ξέρεις ότι πλέον η Ελλάδα είναι νούμερο ένα προορισμός με αυτά που έχετε κάνει, με τη δουλειά που έχετε κάνει. Και όντως το βλέπουμε. Δηλαδή έχουμε την ταινία του Cronenberg, η οποία έρχεται, μεγάλη ταινία science fiction, το καλοκαίρι με τον Matt Mikkelsen. Έχουμε την Nia Vardalos με τον Tom Hanks και την Rita Wilson Αύγουστο-Σεπτέμβριο, που και αυτή η ταινία θα έχει γυρίσματα στην Πελοπόννησο. Το πιο πιθανό είναι προς τα κάτω. Τώρα δεν λέω την περιοχή, γιατί ακόμα συζητιέται. Θα έρθει, περιμένουμε την Νία μαζί με την Ρίτα και τον Τόμ να έρθουν κάποια στιγμή μετά την Άνοιξη για να κάνουν σκάουτινγκ. Το ΕΚΟΜΕ, όπως σημείωσε ο κύριος Κουάνης, έχει ήδη δημιουργήσει και καλλιεργήσει τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί η χώρα μας σε σημείο αναφοράς. Να προσγειωθούμε εμείς ξανά στην καθημερινότητα. Νέα μέτρα ισχύουν ήδη σε μια προσπάθεια χαλάρωσης του lockdown στη χώρα μας. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η άρση των απαγορεύσεων της μετακινήσης από Δήμο σε Δήμο και από τη Δευτέρα το άνοιγμα του λιανεμπορίου με όλα τα μέτρα προστασίας και για τις περιοχές Πελοποννήσου που βρίσκονταν σε σκληρό lockdown εκτός Αχαΐας. Ανεβάζουν και πάλι ρολά τα καταστήματα, με εξαίρεση τα μεγάλα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα στις περιοχές που είναι σε σκληρό lockdown εκτός Αχαΐας. Έτσι, από τη Δευτέρα οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν τις αγορές τους τηρώντας τα μέτρα που ισχύουν μέχρι τώρα για τις περιοχές που είναι στο κόκκινο και συγκεκριμένα για την Πελοπόννησο, ό,τι ισχύει σε Μεσσηνία και Λακωνία. Δεν αλλάζει τίποτα στη Μεσσηνία. Όπως λειτουργούσαμε ως τώρα, θα συνεχίσουμε και από Δευτέρα. Δηλαδή ο πελάτης θα στέλνει μήνυμα στο 13032 και μετά ότι θα βγει να ψωνίσει. Έχει περιορισμό βέβαια 3 ώρων, δεν μπορεί να είναι όλη μέρα έξω, και μετά θα στέλνει μήνυμα στο κατάστημα που θέλει να ψωνίσει για να του κλείσουν το ραντεβού, όπως λειτουργούσαμε ως τώρα. Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό ισχύει για τη Μεσσηνία και για τη Λακωνία. Ενώ η υπόλοιπη Πελοπόννησος που ήταν σε ολοκληρωτικό lockdown, θα λειτουργήσουν σαν και εμάς από εδώ και πέρα. Ένας πελάτης ανά 25 τετραγωνικά. Τα καταστήματα τα δικά μας, τα μικρά μαγαζιά, δεν μπορούν να βάζουν δεύτερο πελάτη, έναν πελάτη. Διότι αν είναι και 2 άτομα οι πολιτέ, ένας πελάτης είναι εντάξει. Το ωράριο των καταστημάτων παραμένει το ίδιο, καθώς υπάρχει ο περιορισμός των μετακινήσεων μετά τις 9 το βράδυ. Δεν αλλάζουμε κανονικά και θερινό ωράριο, λόγω του ότι η κυκλοφορία σταματάει σε 9 η ώρα, το ωράριο το ημιθερινό μπορώ να πω, είναι 5.30 με 8.30. Απλά έχουμε μισή ώρα, ανοίγουμε μισή ώρα αργότερα το απόγευμα και κλείνουμε μισή ώρα αργότερα το βράδυ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε κανονικά το ωράριό μας όπως πρώτα. Αυτά μέχρι νεοτέρες απόφασης της κυβέρνησης. Οι προσφορές συνεχίζονται στα καταστήματα για τα χειμερινά είδη, ωστόσο η αγοραστική κίνηση στην περίοδο των εκπτώσεων δεν ήταν ικανοποιητική, με πολλούς επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Το click away δεν το ξέρει ο κόσμος και απέφυγε να βγει έξω να ψωνίσει. Πολύ μειωμένη ήταν η κίνηση από το 19, γιατί και το 20 το ίδιο ήταν. Ήταν πολύ μειωμένη η κίνηση. Λίγο πολύ βέβαια κάτι, από το να είμαστε εντελώς κλειστοί,
κάτι λίγα εισπράταμε, αλλά πολύ, πολύ μειωμένα, πολύ συγκρατημένα. Ενώ παρόλο που βλέπουμε έξω να κυκλοφορεί πολλοί κόσμος και παρόλα αυτά στα καταστήματα δεν ήταν ιδιαίτερη η κίνηση. Στον αγροτικό τομέα ξεκίνησε δειλά-δειλά η συγκομιδή της πρωίμης πατάτας στην περιοχή της Μεσίνης, με τις τιμές να κυμαίνονται από 35 έως 45 λεπτά το κιλό και με την παραγωγή φέτος να είναι κατά 30% χαμηλότερη λόγω των καιρικών συνθήκων. Για μία ακόμη χρονιά οι πατατοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ακόμα και με τη διάθεση του προϊόντος. Υποτονικά ξεκίνησε η συγκομιδή της πατάτας εδώ στα πατατοχόραφα της Μεσίνης. Ξεκινήσαμε, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Η παραγωγή θα είναι μειωμένη αρκετά λόγω των καιρικών συνθήκων. Τώρα από πλευράς τιμών πιστεύω ότι εντάξει, θα κυμαρθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Πιστεύω. Αλλά η παραγωγή θα είναι χάλια. Θα είναι κατά 30-40% κάτω, σε συγκρίση με τις άλλες χρονιές. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εξαιρετική, ωστόσο δεν φτάνει αυτό για να καλύψει το κόστος της καλλιέργειας, με τους πατατοπαραγωγούς για άλλη μια χρονιά να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Η ποιότητα καλή είναι. Δεν είναι άσχημη η ποιότητα. Γιατί τις ξεχωρίζουμε, σας είπα. Απλώς το μόνο πράγμα που λέμε στη γλώσσα τη δική μας, οι πατάτες δεν είναι λίγο ψημένες ακόμα. Είναι άψιστες που λέμε. Αυτοί τώρα θέλουν οι πατάτες ψημένες. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Και το κυριότερο, το χειρότερο απ' όλα είναι ο πανικός. Ούτε πανικός χρειάζεται. Η περιοχή άλλη δεν μας θα επηρεάσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα, 25 και μετά, αν θα ξεκινήσουν να βγάζουν αυτοί. Και όταν θα ξεκινήσουν να βγάζουν αυτοί, στις 25 που λέω, θα είναι όπως είμαστε τώρα εμείς. Δηλαδή πάμε για τέλος του μήνα. Ποιοτικά εντάξει, για την εποχή καλές φαίνονται. Καλές φαίνονται, αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι να καλύπτονται και να βγαίνει και ένα μεροκάματο που δυστυχώς δεν θα βγει. Η τιμή της πατάτας κυμαίνεται ανάλογα με την ποιότητα από 35 έως 45 λεπτά το κιλό. Ωστόσο, η διατήρηση της τιμής αυτής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι τιμές τώρα αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 45 λεπτά. Οι χοντρές που σας είπα έχουν δύο κατηγορίες και αυτές που δουλεύουν με εξαγωγή στα 35 λεπτά. Στον παραγωγό, έτσι. Και νομίζω και ευελπιστώ να μην πέσουν από εκεί. Είναι καλά. Μακάρι να κρατηθούν εκεί. Πιστεύω είναι στο χέρι μας να κρατηθούν εκεί. Δεν είναι σε κανέναν το χέρι να κρατηθούν, στο δικό μας χέρι είναι και θα πάνε πιστεύω να καλά. Αν δεν υπάρχει βιασύνη, δεν υπάρχει πανικός, γιατί κάπως έτσι γίνεται και σπέρνουν τον πανικό και αυτά και αυτό, ότι γίνεται, εντάξει. Τεράστια δυσχέρεια στους παραγωγούς πατάτας προκαλεί η πανδημία, καθώς το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης και όχι μόνο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στη διάθεση του προϊόντος. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα τα σούπερ μάρκετ, γιατί δουλεύουμε πολύ με σούπερ μάρκετ. Το έχω ξαναπεί, δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ξεκινήσουν τις φρέσκες. Από ό,τι ξέρω θα ξεκινήσουν τις φρέσκες μεσοβδόμαδα. Δεν χρειάζεται βιασύνη, γι' αυτό υπάρχει αυτό το πράγμα. Όσο για τη λαχανογορά του κεντρική Αθηνών, το έχω ξαναπεί, ο οποίος είναι και κρατικός οργανισμός, με προέδρους, αντιπροέδρους και φαρισαίους και όλο αυτό το πράγμα εκεί στη λαχανογορά, μία μπαλέτα καμία. Αυτή είναι η δουλειά τους. Μία μπαλέτα καμία, άσε αύριο την άλλη μέρα και εδώ. Ο δε οργανισμός κεντρικής λαχανογοράς Θεσσαλονίκης, που λέμε Μακεδονίας, ούτε κιλό. Αυτά τα νούμερα, για να τα ξέρει ο κόσμος, αυτά τα νούμερα τα 50 και τα 45, ούτε θέλουν να τα ακούνε οι Μακεδόνες που λέμε. Α, όταν θα φτάσουν οι πατάτες 20 λεπτά και 30 εδώ, μπορεί να φορτώσουν. Δηλαδή και αυτός ο οργανισμός τέλος θα πει. Επομένως, η μόνη μας λύση, ευελπιστούμε, είναι η εξαγωγή, που θα ξεκινήσει τώρα, γιατί και αυτοί είχαν Πάσχα, λόγω κάνουν Πάσχα φέτος, δηλαδή τώρα κάνουν Πάσχα το καθολικό που λέμε αύριο. Και οι άνθρωποι είναι λίγο κουμπωμένοι, θα ξεκινήσουν και αυτή την εβδομάδα. Και τα σούπερ μάρκετ. Φλερτάρει με τα 3 ευρώ η τιμή του ελαιολάδου, αλλά παραμένουν οι σχετικές αριθμίες στην αγορά, αφού η κατανάλωση έχει πέσει κατακόρυφα και αυτό συντελεί σε πολύ μικρές πράξεις. Αισιοδοξία υπάρχει πως αυτή η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί το επόμενο διάστημα και με το άνοιγμα της εστίασης και να γίνει λίγο καλύτερη η εμπορική του δυναμική. Μειωμένη λόγω της πανδημίας είναι η ζήτηση του ελαιολάδου στην αγορά, με τους παραγωγούς να έχουν κρατήσει το προϊόν στις αποθήκες με την ελπίδα να ανοίξει άμεσα η αγορά. Μέχρι στιγμής οι ποσότητες οι οποίες έχουν πωληθεί, απορροφηθεί, δεν είναι οι αναμενόμενες και οι αποθήκες μας είναι γεμάτες από ποιοτικό ελαιόλαδο.
Η τιμή πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοπρασίες που έγιναν στη Λακωνία, φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει κλειδώσει στα 2,95 €. Στη Λακωνία η τελευταία πράξη που έχει γίνει είναι από 2,90 μέχρι 2,95 το κιλό. Δεν έχουν κινηθεί μεγάλες ποσότητες, αλλά όμως οι τελευταίες επίσημες δημοπρασίες έχουν καταγράψει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας το 2,95. Και από τη στιγμή που έχει γίνει σε περισσότερες από μία πράξη, θεωρώ ότι ήταν η τελευταία τιμή η οποία μπορεί να ανακοινωθεί. Το βλέμμα, ωστόσο, είναι στραμμένο στο άνοιγμα της αγοράς, το οποίο αναμένεται να διαμορφώσει και την τελική τιμή. Αυτή τη στιγμή, με την υφιστάμενη κατάσταση που υπάρχει, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη. Καθαρές κουβέντες όμως, θεωρούμε, ακούγοντας και λαμβάνοντας και τα μηνύματα από το εξωτερικό, κυρίως από Ισπανία και από Ιταλία, για μειωμένες παραγωγές. Σε περίπτωση που ανοίξει η αγορά και ο τουρισμός, μία μικρή ανάκαμψη της τιμής τη θεωρώ δεδομένη. Δεν είναι κάτι αρνητικό ή κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί. Όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αν παραμείνει αυτή η κατάσταση, οι χώρες αυτές θα στραφούν σε άλλες αγορές με φτηνότερο λάδι, για να μπορέσουν να είναι προσιτό στον Ευρωπαίο καταναλωτή. Θεωρώ ότι μία άρση του lockdown, δεν λέω για αύριο το πρωί, μιλάω για Μάρτιο-Απρίλιο, δεν θα μου ήταν δύσκολο να προβλέψω μία μικρή άνοδο της τιμής. Να ξαναανεβεί πάνω από τα 3 ευρώ, μία τιμή στο 3,20 με 3,30 τη θεωρώ εφικτή, αλλά για να μην κρατάνε αυτό οι τηλεθεατές μας και η παραγωγή, το τονίζω, όλο αυτό εξαρτάται από το πώς θα κινηθεί η πανδημία και πώς θα ανοίξει η αγορά. Τι ημερομηνία θα ανοίξει η αγορά. Παίζει μεγάλο ρόλο αν θα είναι Μάρτιος ή Απρίλιος ή αν θα είναι καλοκαίρι. Πάντως με αυτή την κατάσταση θα είμαστε τυχεροί αν μπορούμε να διατηρήσουμε τις υφιστάμενες τιμές. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Το εμβληματικό έργο του Μουσείου της Γκίζα στο Κάιρο, ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό δημιούργημα και πλέον κτίριο ορόσημο για την Αιγυπτιακή πόλη, έχει και ελληνική υπογραφή. Ο Λάκωνας αρχιτέκτονας Πάνος Τόμπρας είναι εκτελεστικός διευθυντής του έργου, ο οποίος ανέλαβε τη σπουδαία ευθύνη για τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μουσείου του κόσμου. Ο αρχιτέκτονας που έγινε παγκοσμίως γνωστός από το Μουσείο του Μέλλοντος στο Ντουμπάι, όπου διεύθυνε όλο το έργο από τον σχεδιασμό του μέχρι και το ξεκίνημα της κατασκευής του, τους τελευταίους μήνες βρέθηκε στην Αίγυπτο. Ο Σπαρτιάτης αρχιτέκτονας Παναγιώτης Τόμπρας είναι project manager για το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Κάιρου, με σκοπό την ολοκλήρωση, όπως δηλώνει, του μεγαλύτερου μουσείου του κόσμου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η πρώτη φάση του μουσείου ολοκλήρωσης είναι για τέλος Ιουνίου, 30 Ιουνίου. Οπότε όλη η Αίγυπτος ζει για αυτό το μουσείο. Είναι το νούμερο ένα project και για τον πρόεδρο Ασίση και ένα για την Αίγυπτο. Και είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί. 30 Ιουνίου είναι το milestone που λέμε εμείς στη γλώσσα μας. Ναι. Περίπου 50.000 αντικείμενα έχουν μεταφερθεί στο Φαραωνικών Διαστάσεων Μουσείο της Αιγύπτου, η συνολική έκταση του οποίου περιλαμβάνει τα 117 στρέμματα του οροπεδίου της Γκίζας και, όπως δηλώνει ο Λάκωνας αρχιτέκτονας, θα έχει πανοραμική θέα στις μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας. Ο πολιτισμός της Αιγύπτου είναι τεράστιος. Έχω δει αρκετά εκθέματα, γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει με την υπόγεια σύρυγα να μεταφέρουμε τα εκθέματα αυτά στο καινούριο μουσείο, σε μία-μία από τις αίθουσες οι οποίες είναι έτοιμες ήδη. Είναι γύρω στο ούτε ένα χιλιόμετρο από τις πυραμίδες. Είναι στην Γκίζα. Σε μέγεθος θα είναι το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου. Αρχιτεκτονικώς υπάρχει η έμπνευση που έχει σχέση με τους άξονες, όπως είπα, από τις πυραμίδες. Εσωτερικά είναι πιο εντυπωσιακό από την εξωτερικά. Εξωτερικά, επειδή εγώ είχα αναλάβει και το σχεδιασμό του Μουσείου του Μέλλοντος στο Ντουμπάι, θα θεωρούσα το Μουσείο του Μέλλοντος είναι πολύ πιο όμορφο εξωτερικά από το Μουσείο της Αιγύπτου. Αλλά είναι πράγματι ένα unique αρχιτεκτονικό δημιούργημα. Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται μέσα στο 2021 και βάσει προγραμματισμού τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την επόμενη χρονιά, αφού το μεγάλο Μουσείο της Γκίζας είναι πλέον έτοιμο κατά 98%. Πριν 2 μήνες παραδώσαμε τη μία αίθουσα,
στο στρατό και έχουν αρχίσει τώρα εσωτερικά. Δεν επιτρέπεται να μπει κανένας σε αυτή την έκθεση, ούτε εμείς. Είχαμε τελευταία φορά που μπήκα ήταν τον Φεβρουάριο. Και πλέον έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού και το Στρατός, μεταφέρονται τα εκθέματα, τοποθετούνται. Η εστίαση τώρα άκουσε και αξιολογεί ήδη τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να υπάρξουν τα πρώτα υποστηρικτικά πακέτα για να ξεκινήσει μέσα στο Μάιο, όμως όπως επισημαίνεται, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανακάμψουν και κάτω φυσικά από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πρωτόκολλα λειτουργίας. Συγκρατημένα αισιόδοξη για τη συνέχεια δηλώνει οι επαγγελματίες εστίασης έπειτα από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την επανακίνηση του κλάδου. Χωρίς αυτό το πρόγραμμα, ο κίνδυνος για μη δυνατότητα ανοίγματος μιας επιχείρησης του κλάδου ήταν περίπου 43% των επιχειρήσεων του κλάδου να έχουν πρόβλημα ταμιακών διαθεσίμων. Αυτό το πρόγραμμα έχει να καλύψει τα ταμιακά διαθέσιμα που ήταν μηδενικά για αυτές τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να επανεκκινήσουν. Τώρα, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου από τις έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, 4 στις 10 επιχειρήσεις πριν από την εφαρμογή αυτού του μέτρου, μάλλον την εξαγγελία αυτού του μέτρου, δήλωναν τον κίνδυνο λουκέτου. Είναι σαφές ότι αυτό το μέτρο θα περιορίσει κατά πολύ λουκέτα στον κλάδο. Ο κύριος Καβαθάς στάθηκε στην ανάγκη η εστίαση να ανοίξει ένα ασφαλές περιβάλλον, ενώ από την άλλη πλευρά υπογράμμισε πως πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Τα θέματα που αφορούν την εστίαση, γιατί είναι και άλλα μέτρα τα οποία ζητούμε από την κυβέρνηση, όπως η επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους κατά το 100% για το επόμενο χρονικό διάστημα, κατά τους πρώτους μήνες της επανεκκίνησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να διακρατηθούν όλες οι υφιστάμενες σήμερα θέσεις εργασίας στον κλάδο, περίπου 350.000. Επιπλέον τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6% που θα βοηθήσει τον κλάδο στην επανεκκίνησή του και βεβαίως θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημοτικά τέλη και φόρους, γιατί έχουμε ένα οξύμορο πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει ότι ενώ από πέρσι τον Μάρτιο έχει πάρθει απόφαση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να οι επιχειρήσεις που είναι σε lockdown να απαλλάσσονται από τέλη και φόρους από τους δήμους, μόνο 80 δήμοι σε ένα σύνολο 332 δήμων σε όλη τη χώρα έχουν πάρει με απόφαση τα οικεία δημοτικά συμβούλια. Στην αυτοδιοίκηση να περάσουμε, προτάσεις προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ υπέβαλε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ο Δήμος Τρίπολης. Στόχος, όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης, είναι να υλοποιηθούν σημαντικά έργα για το Δήμο, τα οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Προτάσεις σε όλες τις προσκλήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης υπέβαλε ο Δήμος Τρίπολης με στόχο να εξασφαλίσει τους πόρους που απαιτούνται για έργα που θα αλλάξουν τη μορφή του Δήμου. Όλες τις προτάσεις υποβάλαμε προτάσεις προϋπολογισμού περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ. Νομίζω ότι για έναν Δήμο είναι ένα τεράστιο ποσό. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες του Υπουργείου και όπου υπήρχε πλαφόν εξαντλήσαμε το πλαφόν, όπου δεν υπήρχε πλαφόν πήγαμε ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Περιμένουμε την αξιολόγηση των προτάσεων από το Υπουργείο. Είναι αλήθεια ότι ακούμε, υπάρχουν διάφορες πληροφορίες ότι μπορούν να μπουν περιοριστικά πλαφόν ανά Δήμο. Δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε καμία ενημέρωση έως αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτή τη στιγμή ολοκληρώσαμε και καταθέσαμε, όπως σας είπα και πριν, προτάσεις προϋπολογισμού περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ και προσδοκούμε ότι από αυτό το ποσό, ένα πολύ μεγάλο ποσό, θα έρθει τελικά στο Δήμο μας μαζί με τα χρήματα που ήδη έχουν ενταχθεί στο Αντώνης Τρίτσης, περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη έχουν ενταχθεί αυτά τα έργα που ήταν από το Φιλόδημο 1 και τα πήγαμε στο Αντώνης Τρίτσης. Και κάποια από αυτά ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν προχωρήσει διαδικασίες δημοπράτησης και υλοποίησης. Όλες αυτές οι προτάσεις, 35 εκατομμυρίων ευρώ όπως σας είπα, έχουν γίνει με μελέτες και δουλειά από την υπηρεσία του Δήμου. Έχουν γίνει δηλαδή χωρίς ο Δήμος Τρίπολης να ξοδέψει χρήματα για μελέτες ή για προετοιμασία όπως πολλές φορές έχει γίνει κατά το παρελθόν. Έγινε μια τεράστια, επομένως όπως όλοι καταλαβαίνουμε, δουλειά από την τεχνική υπηρεσία και τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου μας και θέλω γι' αυτό να πω για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου
που πραγματικά έδωσαν όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων 5-6 μηνών τον καλύτερό τους σε αυτό. Παράλληλα, ο Δήμος παρακολουθεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που θα εξασφαλίσει τους πόρους εκείνους που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση σημαντικών έργων για την περιοχή. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Υπάρχουν προτάσεις που έχουμε υποβάλει και σε άλλα προγράμματα. Περιμένουμε αξιολογήσεις. Εδώ θα είμαστε, θα ενημερώνουμε πάντα τους συμπολίτες μας για την εξέλιξη όλων αυτών και βέβαια, όπως έχω πει και συνεχίζει αυτό που είπα από την αρχή να ισχύει, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο βγαίνει από το κράτος μας είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρήματα ουσιαστικά για το Δήμο μας, ουσιαστικά δηλαδή για τους δημότες μας. Γυρίζουμε σελίδα στην ενημέρωσή σας. Το ανεξέλεγκτο κάμπινγκ στην περιφέρεια Πελοποννήσου εν μέσω πανδημίας αφορά διαμαρτυρία επώνυμα που η Ένωση Κάμπινγκ Αργολίδας Πελοποννήσου απέστειλε προς τον Περιφερειάρχη. Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης, είναι σωστές οι επισημάνσεις που γίνονται στο ελληνόγο επώνυμα, το οποίο προωθήθηκε ήδη στο Υπουργείο Τουρισμού αλλά και προς την αστυνομία για την εφαρμογή του νόμου. Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι ιδιοκτήτες κάμπινγκ τόσο για την εξέλιξη της πανδημίας όσο και για το μέλλον των επιχειρήσεών τους. Οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε εποχιακές επιχειρήσεις. Κανονικά η περίοδος ξεκινάει από 1η Απριλίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ήδη υπήρχε πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, έχει μειωθεί πάρα πολύ η τουριστική περίοδος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λόγω του κορονοϊού και πέρυσι λόγω όλης αυτής της κατάστασης δεν δουλέψαμε ούτε ένα μήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα βέβαια, όχι μόνο στην Πελοπόννησο, στον κλάδο γενικά. Με έγγραφό τους προς την περιφέρεια Πελοποννήσου κάνουν λόγο για ανεξέλεκτο κάμπινγκ ξένων τουριστών εν μέσω πανδημίας και ζητούν να πάρθουν μέτρα. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι... κάνουν το γύρο οι τουρίστες αυτοί. Έτσι, ξεκινάνε από την Πάτρα και κάνουν το γύρο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σοβαρό το θέμα. Δεν είναι ότι μένουν σε ένα μέρος μόνο, πηγαίνουν παντού και κάνουν ελεύθερο. Και τώρα πλέον είναι η τεχνολογία που μιλάνε μέσω του ίντερνετ, οπότε καταλαβαίνετε, ειδοποιεί ο ένας τον άλλον, ελάτε εδώ, δεν μας ενοχλεί κανείς, πηγαίνετε πιο εκεί, δεν μας ενοχλεί κανείς. Και από τη στιγμή που οι αρχές δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σοβαρά, όπως αν σταθμεύσουμε κάπου παράνομα, μας παίρνουν τις πινακίδες ή μας κόβουν πρόστιμο, δεν θα λειτουργήσει ο νόμος και θα μας κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη μας. Αυτοί κάνουν διακοπές δωρεάν στη χώρα μας. Στο εξωτερικό, όπου και να πας, δεν μπορείς να διανυκτερεύσεις χωρίς να πληρώσεις. Υπάρχουν πάρκινγκ και οτιδήποτε. Εδώ δεν έχουμε αυτό. Δεν έχουμε δηλαδή camper stop. Η κατάσταση, όπως τονίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, έχει φτάσει στο απροχώρητο με αποτέλεσμα να χάνονται πολλά χρήματα τόσο από τις επιχειρήσεις τους όσο και από το κράτος. Κάνουν κάποιους ελέγχους, αλλά δεν τους... είναι πολύ ήπιοι. Πώς να σας το πω, πάνε, μπορεί να τους μιλήσουν λίγο και μετά φεύγουν. Δεν αντιμετωπίζουν τους τουρίστες αυτούς σαν παράνομους. Τους αντιμετωπίζουν σαν τουρίστες και με ωραίο τρόπο προσπαθούν να επιβάλλουν τον νόμο, αλλά έτσι δεν λειτουργεί κάτι. Το έχουν καταλάβει και παραμένουν ή φεύγουν πάνε σε άλλα σημεία και γίνεται αυτό που γίνεται. Από ό,τι μας λένε κόβουν πρόστιμα, εγγράφους, διότι εμείς κάνουμε έγγραφα παντού πλέον, δεν μπορούμε να... σε όλους τους νομούς. Από εκεί και πέρα δεν το έχουμε δει βέβαια αυτό, εντάξει δεν μπορούμε να πάμε να ελέγχουμε τώρα και τόσο στενά, απλά παρακαλούμε να μπορέσουμε όλοι μαζί να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, διότι χάνουμε έσοδα όλοι. Και εμείς και το κράτος. Συνολικά 130 παιδιά από 24 σχολεία του Δήμου Τρίπολης συμμετείχαν στο φετινό διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργάνωσε η ΔΕΙΑΤ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νερού. Τα μηνύματα πολλά και μέσω των έργων που δημιούργησαν οι μικροί καλλιτέχνες αποτυπώνεται με τον πλέον ηχηρό τρόπο η σπουδαιότητα και η σημασία του νερού για τον άνθρωπο και τη φύση. Μοναδικές δημιουργίες, η κάθε μία με τη δική της ξεχωριστή προσέγγιση για το νερό, αναδείχθηκαν μέσω του διαγωνισμού «Το νερό για μένα είναι», που διοργάνωσε η επιχείρηση ίδρυυσης του Δήμου Τρίπολης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νερού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου. Στο πλαίσιο μιας λιτής τελετής, ο Δήμος Τρίπολης βράβευσε τους φετινούς νικητές. Είναι μια δράση η οποία έγινε κυρίως για να ευαισθητοποιήσει τους δημότες, αλλά και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά και τους νέους ανθρώπους, τους εφήβους. Για το νερό, για τις συνέπειες που έχει κλιματική αλλαγή
στην παροχή νερού. Τρεις οι νικητές, όσες και οι κατηγορίες. Φέτος, ωστόσο, ο Δήμος Τρίπολης βράβευσε και μία τέταρτη δημιουργία, αφού η ψηφοφορία ανέδειξε δύο νικητρίες δημιουργίες στην κατηγορία των λυκείων. Αποφασίστηκε λοιπόν να δοθεί έπαθλο και στα δύο συμμετέχοντα κορίτσια. Μεγάλη συμμετοχή, πάνω από 130 παιδάκια από 24 σχολεία του Δήμου μας. Και ανάλογα με την απήχηση που είχε το κάθε έργο, προέκυψαν οι νικητές στις τρεις κατηγορίες. Υπήρχαν τρεις κατηγορίες: υπήρχε ο διαγωνισμός για τα παιδιά του Δημοτικού, ο διαγωνισμός για τα παιδιά του Γυμνασίου και ο διαγωνισμός για τα παιδιά του Λυκείου. Συμμετείχαν και παιδιά από τα ειδικά σχολεία του Δήμου μας. Υπήρξαν τρεις νικητές. Απλώς στην κατηγορία των παιδιών του Λυκείου υπήρχε ισοψηφία δύο έργων, δύο προτάσεων. Αποφασίσαμε στη ΔΕΙΑΤ ότι να μην προχωρήσουμε σε κλήρωση, αφού υπήρξε ισοψηφία, να δώσουμε έπαινο και στα δύο τα παιδιά. Από τη μία μεριά δόθηκε ένα πιστοποιητικό συμμετοχής σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και στα 134 και δίδονται 4 έπαινοι για τους νικητές, μαζί με 4 συμβολικά δώρα που είναι 4 τάμπλετ. Η σημασία του νερού είναι αδιαφυσβήτητη, αφού είναι ο σημαντικότερος πόρος του πλανήτη μας, το πολυτιμότερο αγαθό της φύσης. Τη σπουδαιότητά του κατόρθωσαν να αποτυπώσουν στον καμβά κάθε καλλιτέχνης με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Το αποτέλεσμα άκρος εντυπωσιακό. Είναι συγκινητική η ανταπόκριση των παιδιών και είναι και συγκινητική η εικόνα που έχουν τα παιδιά όσον αφορά το νερό και το ρόλο που παίζει στη ζωή μας. Πραγματικά υπήρξαν εξαιρετικά έργα. Πάμε εμείς σε νέα από τον κόσμο. Εν μέσω καραντίνας εξελίσσεται ο εορτασμός για το Πάσχα των Καθολικών. Από την άλλη, στις ΗΠΑ, ο παδός του έθνους του Ισλάμ ήταν ο δράστης της επίθεσης στο Καπιτόλιο. Με σύστιες σχηματίζουν οι σημαίες στην Ουάσιγκτον. Η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών δέχθηκε ένα ακόμα πλήγμα μετά την εισβολή στο Καπιτόλιο στις αρχές του έτους. Ο αστυνομικός William Billy Evans έχασε τη ζωή του από την επίθεση του 25χρονου Noah Green, που έριξε το αυτοκίνητό του σε ένα από τα οδοφράγματα που έχουν στηθεί γύρω από το Καπιτόλιο και στη συνέχεια επιτέθηκε στους αστυνομικούς με μαχαίρι. Το θύμα και ένα συνάδελφός του που τραυματίστηκε φρουρούσαν το συγκεκριμένο σημείο. Τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του αστυνομικού εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ωστόσο απέφυγε στην ανακοίνωσή του να συνδυάσει το περιστατικό με προηγούμενες επιθέσεις ή με τρομοκρατική ενέργεια. Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών. Οι αρχές ερευνούν τώρα το παρελθόν του για να διαλευκάνουν τα κίνητρα της επίθεσης. Οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι υπέφερε από ψυχική ασθένεια, παράνοια και ψευδαισθήσεις. Ήταν επίσης υποστηρικτής του Λούις Φάρακαν, ηγέτη του κινήματος Έθνος του Ισλάμ, που κηρύσσει μια ερμηνεία του Κορανίου και την ανωτερότητα της Μαύρης Φυλής. Σε μία από τις αναρτήσεις του Γκριν αναφερόταν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ο νούμερο ένα εχθρός των μαύρων. Μαζική ήταν η έξοδος των κατοίκων της γαλλικής πρωτεύουσας, οι οποίοι εγκαταλείπουν το Παρίσι για να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα εκτός εν ώψη των νέων περιοριστικών μέτρων που θα τεθούν σε ισχύ από τις 5 Απριλίου. Την ίδια ώρα οι πιστοί έδωσαν το παρόν στην Βασιλική της Ιερής Καρδιάς στην Μορμάρτρη για τη λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής. Η γαλλική κυβέρνηση επέτρεψε τους εορτασμούς για το Πάσχα που πέρσι δεν έγιναν εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Όπως και στη Γαλλία, έτσι και στη Λιθουανία, αυξημένη ήταν η κίνηση στους δρόμους το απόγευμα της Παρασκευής. Δύναμοι της αστυνομίας πραγματοποιούσαν ελέγχους για το αν οι πολίτες τηρούν τα περιοριστικά μέτρα. Οι αρχές φοβούνται μην επαναληφθεί το περσινό σκηνικό, όταν πολλές οικογένειες αψήφισαν τα μέτρα για να επισκεφθούν τους συγγενείς τους. Στο Μόναχο, οι πιστοί που ήθελαν να παρακολουθήσουν τη λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής έπρεπε να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο. Αν και ο αριθμός ήταν περιορισμένος, πολλοί συγκεντρώθηκαν σε χώρους λατρείας, ενώ αρκετοί παρακολούθησαν τη λειτουργία μέσω διαδικτύου. Μια παλιά πασχαλίνη παράδοση ζωντάνεψε ξανά στην Τσεχία εν μέσω των περιοριστικών μέτρων. Πρόκειται για μια πομπή πιστών με μαύρα κουστούμια και λευκές μάσκες, οι οποίοι χτυπούν τύμπανα και σπρώχνουν καροτσάκια, ζητώντας από τους πολίτες να προσευχηθούν. Οι συμμετέχοντες φορούσαν μάσκες και τηρούσαν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Να περάσουμε εμείς τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Μαζί μας στις 30. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Και να ξεκινήσουμε με την αγωνιστική δραστηριότητα που είχαμε σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Super League. Mm-hmm. Ατρόμητος με Απόλλωνα Σμύρνης 1-1 και ο Όφη κέρδισε 2-1 τον ΠΑΣ Γιάννενα. Συνεχίζεται η αγωνιστική αυτή των play-off με τα παιχνίδια Αλαμίας Βόλου, Λάρισας Πανετολικού και αύριο θα πέσει η αυλαία με τα μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 3 το μεσημέρι. Στις 3 το μεσημέρι, συγγνώμη, τον Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης στις 5:15 και στις 7:30 η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στο μεταξύ είχαμε την εξέλιξη της αγωνιστικής, της 18ης αγωνιστικής για την Super League 2. Να πούμε ότι η Ξάνθη με Καραϊσκάκη ήρθαν 1-1, ο Εργοτέλης έχασε από τα Τρίκαλα 2-3, η ομάδα του Διαγόρα έχασε από τα Χανιά 1-0 και αύριο συνεχίζεται η αγωνιστική με το μάτς του Απόλλωνα Λάρισας με τον Ιωνικό, την Παναχαϊκή με τη Δόξα Δράμας και την Ιερά Πέτρα με τον Λεβαδιακό. Mm-hmm. Είχαμε αγωνιστική και για την Football League σήμερα. Το πρώτο μάτς που άνοιξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής ήταν αυτό μεταξύ Αστέρα Βλαχιώτη και Ρόδου, το οποίο έληξε 0-0 και είχε και αρκετά παράπονα για τη διαιτησία, να σου πω. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Θα πούμε για την Καλαμάτα. Βεβαίως. Η Καλαμάτα ετοιμάζεται γιατί αύριο θα παίξει το δικό της παιχνίδι με την Επισκοπή εντός έδρας στις 2 το μεσημέρι. Άνευ φιλάθλων, άνευ τηλεοπτικής κάλυψης. Αλλά να πούμε ότι είναι και μια πρεμιέρα εντός έδρας. Είναι το πρώτο μάτς στην έδρα της Καλαμάτας αφού έπαιξε τα δύο πρώτα εκτός έδρας. Έχει πάρει το 0-0 στην Άξο και κέρδισε τον Ασπρόπυργο με 2-0. Καλό ξεκίνημα και φιλοδοξεί να δώσει και μια συνέχεια σε αυτό, παίζοντας αύριο με φουλ αποστολή. Να πούμε ότι έχουν εξαιρεθεί μόνο οι Καραχάλιος και Νατσιόπουλος και ο καινούριος αμυντικός ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Ηλίας ο Ευαγγέλου, το δελτίο του οποίου βγήκε την τελευταία μέρα των μεταγραφών, οπότε δεν προλαβαίνει να αγωνιστεί. Να σας ευχαριστήσουμε και να περάσουμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ που μας έχει ετοιμάσει. Χωρίς γκολ στο 0-0 έληξε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Αστέρα Βλαχιώτη και τη Ρόδο για την τρίτη αγωνιστική του νοτιού ομίλου της Football League. Ο οποίος δεν έχει μπροστά του επιλογές, αναγκάζεται να περιμένει και αυτό δίνει χρόνο στη Ρόδο για να επιστρέψει. Σκεντεράει το σούτ με το αριστερό, ελέγχει την πορεία της μπάλας και την αφήνει να περάσει έξω ο Πίτκας. Να σου μετά από ώρα. Μάλιστα, στην αναμέτρηση υπήρξαν και αρκετά παράπονα για τη διαιτησία. Συγκεκριμένα, ο διαιτητής έληξε το μάτς πριν τη συμπλήρωση των καθυστερήσεων και ενώ οι φιλοξενούμενοι έτρεχαν στην κόντρα, επιδιώκοντας να φύγουν σε τέτα-τέτ. Περισσότερους παίκτες επιθετικά, αυτό αφήνει χώρους και έγινε το λάθος και είναι μαρκάρισμα για κόκκινη κάρτα. Από τον Μπαξεβάνο. Οι γηπεδούχοι προηγουμένως είχαν διαμαρτυρηθεί για δύο υπέρ τους φάουλ. Στο 83ο λεπτό, ο Μπαξεβάνος αποβλήθηκε για τη Ρόδο αφού σταμάτησε με ένα μαρκάρισμα που θύμισε NFL τον επιτιθέμενο του Αστέρα Βλαχιώτη, ο οποίος έφευγε για να βρεθεί απέναντι στον τερματοφύλακα. Μάρτσεφ εκτελεί, ψηλά η μπάλα. Στο 85. Ποιος είναι στο προσκήνιο τώρα με τον Παλιάτσιο. Πατσαρούχας αλλάζει το παιχνίδι για τον Κουρτέση. Κουρτέσης κάνει ένα σουτ. Καλή προσπάθεια η μπάλα out στο 90-2. Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη έφτασε τους 4 πόντους, ενώ στους 3 περιορίστηκε η ομάδα της Ρόδου. Τώρα ο Γιόνδης λήξη. Πριν συμπληρωθούν τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Αστέρας Βλαχιώτη 0, Ρόδος 0 στη Σπάρτη, σε ένα μάτς στο οποίο η Ρόδος ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, είχε δύο κλασικές ευκαιρίες, τις στέρισε τον γκολ. Ο τερματοφύλακας του Αστέρα Φαρμάκης, ο Αστέρας βελτιώθηκε στο δεύτερο μέρος, κάλυψε τις αμυντικές του αδυναμίες και περιόρισε τα ατού των φιλοξενούμενων, ήταν πιο απειλητικός, σκόραρε στο 58, αλλά το γκολ ακυρώθηκε, αμφισβητούμενη επίμαχη φάση. Σήκωσε θύελα διαμαρτυριών εδώ στη πλευρά των γηπεδούχων. Νιώθετε απροστάτευτοι στο ίδιο σας το σπίτι, την επιχείρησή σας, στο δρόμο ή το αυτοκίνητό σας?
Σκύλοι διαλεγμένοι και εκπαιδευμένοι από εμάς θα διώξουν από το μυαλό σας κάθε ανασφάλεια, χωρίς παράλληλα να γίνονται ενοχλητικοί όπως άλλοι σκύλοι που δεν έχουν περάσει από τη δική μας εκπαίδευση. Βεβαίως, αναλαμβάνουμε να αναδείξουμε τις ικανότητες του δικού σας ράμπο, εφόσον μπορεί να τα καταφέρει στα έμπειρα χέρια μας, ακολουθώντας το ειδικό πρόγραμμα της προστασίας με την πρωτοποριακή ειδική ψυχολογική μέθοδο της μετάβασης. Υπεύθυνος Παναγιώτης Τσικούρης, εκπαιδευτής σκύλων. Τηλέφωνο 697 200 7143. Σπουργίτη Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτη Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτη Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.